Καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά. Βρέσει καλά είσαι. Ανησυχήσαμε μια χαρούλα, λίγο. Επιτέλους. Καλά. Εντάξει. Σίγουρα, να μην πάρουμε το δρόμο να έρθουμε προς τα πάνω. Όχι, όχι. Είχαμε κάποια ξαφνικά, αλλά τα τακτοποιήσαμε. Ναι, άμα είναι όλα καλά. Πάω, πάσω. Είναι όλα. Από αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά και δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δυστυχώς μέσα στη ζωή είναι. Εμείς θέλουμε να είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος, γιατί κάπως έτσι αισθανόμαστε εμείς κάθε φορά που σε βλέπουμε. Ειδικά, Χρήστο, όταν μας στέλνεις τίτλους που έτσι έχουν μέσα την λέξη επιτυχία, την λέξη ολοκλήρωση. Η Χριστιανά τρελάθηκε σήμερα. Οι επόμενες μέρες θα πάνε καλύτερα. Τρελάθηκε, γιατί είδε και το δικό μου ζώδιο και το δικό της ζώδιο γενικότερα να φέρνει ωραίες καταστάσεις, ευχάριστες καταστάσεις σε όλους τους τομείς. Το επόμενο 15ήμερο. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο για όλα τα ζώδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τον κριό. Βέβαια. Πρώτο μας ζώδιο. Γενικότερα όλα τα ζώδια θα δουν ιδιαίτερη χαρά και προσμονή για καινούργια πράγματα. Είναι μια καλή περίοδος και γενικά έχουμε το επόμενο διάστημα καλά 15ήμερα. Οπότε θα αργήσω να στεναχωρήσω. Πάλι καλά. Πολύ χαίρομαι. Ανυπομονώ. Ηρέμησε το είναι μου και το μέσα μου. Κριός. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε κριό. Λοιπόν, στους κριούς. Σημαντική επιτυχία και ολοκλήρωση επιτέλου των σχεδίων σας. Είναι μια περίοδος όπου θα μπορέσετε να καταφέρετε κάποια πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά σε ό,τι αφορά τη δουλειά σας. Επιτέλους υπάρχει μια ίσως και ολοκλήρωση ενός ίσως δικαστικού προβλήματος, μιας διαμάχης που μπορεί να σας έχει ταλαιπωρήσει εδώ και καιρό και παίρνετε τα πάνω σας. Το πρώτο δεκαήμερο του κρυού είναι αυτό το οποίο θα έχει περισσότερες προοπτικές να κινητοποιηθεί και να αποδείξει τι αξίζει μέσα τελικά από αρκετή προσπάθεια, αλλά αυτή η προσπάθεια τελικά θα μπορέσει να αποδώσει πάρα πολλά και θετικά πράγματα. Το δεύτερο δεκαήμερο του κρύου είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι επιτέλους οργανώνει καλύτερα τη ζωή του και μπορεί να περιμένει στα εργασιακά του κυρίως, θα μπορούσαμε να πούμε, ζητήματα. Επιτέλους ένα πολύ μεγάλο θετικό βήμα να γίνεται επιτέλους πραγματικότητα και να νιώθει πολύ καλύτερα. Ενώ γενικά το τρίτο δεκαήμερο του κρυού είναι αυτό το οποίο νιώθει τις περισσότερες ίσως επιτυχίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια περίοδος όπου θα μπορέσετε να εκπληρώσετε πολλά από αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας και γενικότερα τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και η ώρα για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε έναντι των αντιπάλων σας στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, οι οποίοι είναι από τους πλέον τυχερούς. Πάμε πάρα πολύ καλά από τα δράκια. Να χαρώ και εγώ που έχω οροσκόπο, Χρήστο Ταύρο, ή δεν έχει καμία σημασία. Βέβαια, οι οροσκόποι παίζουν και περισσότερο ρόλο. Απλά δεν ξέρει ο κόσμος τον οροσκόπο τους. Μετά από ποια ηλικία πάει, μετράει και οροσκόπος, ρε παιδιά, που έχω ακούσει εγώ. Όχι. Γενικότερα, επειδή υπάρχει στην Ελλάδα και μία παραπληροφόρηση, λένε μετά τα 30 ότι γίνεις οροσκόπο σου από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το κοινωνικό προφίλ του ανθρώπου στην εφηβεία, δηλαδή 12-13, αρχίζει και λειτουργεί ο οροσκόπος. Συνεχίζουμε. Ταύρος. Έχουμε λοιπόν τους Ταύρους, όπου υπάρχει μια σημαντική αλλαγή πορεία στη ζωή σας, προς το καλύτερο αυτή η αλλαγή πορείας. Γενικότερα, όλα τα δεκαήμερα του Ταύρου θα νιώσετε ότι έχετε τις ευκαιρίες που χρειάζεστε για να καταφέρετε να κάνετε τελικά ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή σας. Και γενικά είναι τώρα η κατάλληλη ώρα και στιγμή να αποδείξετε τι αξίζετε. Πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου, πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί επιτέλους έχει την ευκαιρία να μπορέσει να εξελιχθεί, να επιτύχει πράγματα τα οποία έχει βάλει στο μυαλό του και νομίζω ότι τώρα ήρθε η κατάλληλη ώρα για να μπορέσει να ξεφύγει από πάρα πολλά πράγματα τα οποία το είχαν τελικά αγχώσει το πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου και μπορεί να υπογράψει και κάτι σημαντικό. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι αυτό το οποίο καταφέρνει επιτέλους να γνωρίσει κόσμο, να φλερτάρει, να περάσει όμορφα και είναι και βέβαια μια καταπληκτική στιγμή για να κάνετε επιτέλους ένα φρέσκο νέο ξεκίνημα. Επιτέλους, το δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου μπορεί να πει ότι κάνω καινούργια πράγματα στη ζωή μου, ανανεώνομαι και επιτυγχάνω τελικά αυτά που έχω βάλει στο μυαλό μου. Για το τρίτο δεν έχω να πω πολλά, πέρα από το ότι προσπαθήστε, παιδιά, να κατακτήσετε οτιδήποτε έχετε μπροστά σας. Είναι μια φανταστική στιγμή αυτή για τα ταυράκια του τρίτου δεκαημέρου, με σημαντική αναγνώριση, επιτυχία, επίτευξη στόχων. Μόνο καλά πράγματα προβλέπετε να έρχονται από εδώ και στο εξής στη ζωή σας και απλά πρέπει να προσπαθήσετε, να αγωνιστείτε και να πραγματοποιήσετε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Είτε είναι σε θέματα επαγγελματικά, προσωπικά, οικογενειακά, τα πράγματα έχουν μια αγάπη, μια αίσθηση του γεμάτου και θαλπορεί. Πάμε διδύμους. Διδυμάκια. Οι δίδυμοι που περιμένουν την αλλαγή επιτέλους του Δία να μπαίνει στο ζώδιό τους, μια σημαντική λοιπόν περίοδος αυτή για εσάς, ολοκληρώνεστε και νιώθετε πολύ πιο δυνατοί. Δεν θέλω να
είμαστε σε μια κατάσταση με μικρό μου πόνι τα οποία πετάνε πάνω σε ουράνια τόξο, γιατί στο ζωδίο να μπαίνει σε ένα ζώδιο υπάρχει μια υπερβολή. Είναι μια περίοδος όπου όσοι δουλέψανε και ταλαιπωρηθήκανε θα μπορέσουν τώρα να πάρουν πίσω όλα αυτά τα οποία είχαν θυσιάσει. Είναι λοιπόν μια περίοδος επιστροφής. Μια περίοδος όπου καταφέρνετε να κάνετε πολλά από τα όνειρά σας πραγματικότητα και να επιτύχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο δεκαήμερο είναι αυτό το οποίο απελευθερώνεται από εμπόδια και δυσκολίες και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσετε να βάλετε τα θεμέλια για μια καινούργια επαγγελματική προοπτική, αλλά κυρίως για να μπορέσετε να αλλάξετε επιτέλους όλα αυτά τα περίεργα δεδομένα τα οποία σας είχαν επηρεάσει. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο διάστημα, μια μοναδική στιγμή αυτή για εσάς και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα μπορέσετε να εκπληρώσετε όλους τους σκοπούς και στόχους σας. Το δεύτερο δεκαήμερο, αν και με κάποια εμπόδια αυτή τη στιγμή, κυρίως το επαγγελματικό, αγωνίζεστε λίγο περισσότερο για να πετύχετε τα πράγματα, όμως ερωτικά φαίνεται ότι ανανεώνεστε και ίσως θα μπορούσατε να κάνετε και μια έτσι αλλαγή πλεύση στη σχέση σας, αν είχε χτυπηθεί από διάφορα γεγονότα και να μπορέσετε να είσαστε ξανά καλύτερα. Η δίδυμη του τρίτου δεκαημέρου, αν και ταλαιπωρημένη και με πάρα πολλά ψέματα γύρω σας, έρχεστε επιτέλους να δείξετε πόσο δυνατοί είσαστε και μπορείτε να επιβιώσετε από κάθε ιδιαίτερη δυσκολία. Είναι μια μοναδική στιγμή για να καταφέρετε να εκπληρώσετε σκοπούς, στόχους και να πραγματώσετε πράγματα. Θα νιώσετε πάρα πολύ δυνατοί, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα δικής σας προσωπικής επίτευξης σε σκοπούς και στόχους. Πάμε καρκινάκια. Πάμε στους καρκίνους. Εδώ πέρα θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Εγώ, να ξέρεις, αυτή τη φορά θα σε πάρω τηλέφωνο μετά την εκπομπή, γιατί ξέρω ότι βοηθάς πάρα πολύ κόσμο και δίνεις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Σήμερα θα το κάνω. Μετά την εκπομπή. Το επιβεβαιώνω και εγώ. Πάμε. Καρκίνος, καλή περίοδος. Λοιπόν, στους καρκίνους. Με σημαντική επίτευξη στους επαγγελματικούς σας στόχους, επιτέλους είναι μια περίοδος για εσάς όπου καταφέρνετε να προχωρήσετε σε πολλά πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας και πράγματα που σας είχαν στεναχωρήσει ή ανησυχήσει φαίνεται ότι ξεπερνιούνται. Έτσι λοιπόν, το επόμενο διάστημα νιώθετε πολύ καλύτερα. Το πρώτο δεκαήμερο του καρκίνου είναι επιτέλους σε μια φανταστική περίοδο για να μπορέσει να πει ότι προχωρά για κάποια θέματα που τον αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά. Ίσως να μπορέσετε επιτέλους και να δείξετε τι αξίζετε σε ανθρώπους που σας αμφισβητούν. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι σε μια καταπληκτική περίοδο, γιατί τώρα κοινωνικοποιείται, γνωρίζει ανθρώπους, ξεπερνάει θέματα που τον είχαν απασχολήσει, βελτιώνει την επαγγελματική του πορεία. Νιώθει επιτέλους πολύ πιο άνετα και πολύ πιο ήρεμο για να μπορέσει να εξελιχθεί σταμάτα, και να καρδιά μου θα επιρρώσει στόχο. Σταμάτα. Δεν μπορώ άλλα. Δεν μπορώ να σκάσει καρδιά μου. Από εκεί που ακούγαμε τα αντίθετα. Είδε τώρα να το χάσει. Χρήστο, μπράβο, συνέχισε, σε παρακαλώ. Είναι και άλλοι που θέλουν να μάθουν. Έτσι λοιπόν, πάμε για μια καταπληκτική στιγμή για το δεύτερο δεκαήμερο του καρκίνου. Το μόνο που πρέπει και εσείς να κάνετε είναι να βγείτε από τα ασφαλή νερά που συνήθως θέλετε να κινήσετε και να τολμήσετε να κάνετε κάποια μεγάλα βήματα τα οποία θα έχουν την επιτυχία που χρειάζεστε. Το τρίτο δεκαήμερο του καρκίνου είναι αυτό το οποίο θα έχει και τη μεγαλύτερη επιτυχία σε θέματα σχέσεων. Αν είσαστε μόνοι σας, μπορείτε να κάνετε μια σχέση, να προχωρήσετε σε ένα γάμο. Γενικότερα στην αισθηματική σας ζωή τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ όμορφα και θα έχετε μια αίσθηση πυρότητας και ολοκλήρωσης. Είναι μια φανταστική στιγμή η οποία θα σας βοηθήσει όχι μόνο να προχωρήσετε με την υπάρχουσα σχέση σας, αλλά για να γεμίσετε με αγάπη, με ικανοποίηση και να πετύχετε πολλά πράγματα που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Μια χαρά τα καρκινάκια, Χρήστο. Μου, μια χαρά το μεγάλο βάρος από μέσα. Μπράβο. Και επειδή πάντα είσαστε οι καλύτεροι, θέλετε να μου πείτε πόσο είμαστε ακριβώς για να φτιάξω πρόγραμμα? Περίπου 11 πόσο λεπτά και 11 λεπτά ακριβώς. Οκ. Και 20 πρέπει λοιπόν να αποχαιρετήσουμε το μαζί τον κόσμο. Ότι πάμε. Το έχεις, το ξέρω. Ωραία. Πάμε. Πάμε λοιπόν λέοντες, ξεπερνάτε τα διάφορα εμπόδια και νιώθετε πάρα πολύ δυνατοί για να μπορέσετε να προχωρήσετε τελικά σε καινούργιες επαγγελματικές επιτυχίες, στις οποίες περιμένατε καιρό. Το πρώτο δεκαήμερο του λέοντα μπορεί να πάει ένα ταξιδάκι ή τέλος πάντων να υπάρξει μια σημαντική πραγματοποίηση σε κάτι που περίμενε και θα το βοηθήσει είτε να επιτύχει σε θέματα σπουδών ή να κάνετε μια σημαντική εμπορική κίνηση με κάποιον άνθρωπο. Το δεύτερο δεκαήμερο του λέοντα έχει μπροστά του φοβερές επαγγελματικές προοπτικές και κατακτά τελικά τους στόχους του. Είναι ίσως και μια περίοδος μετακόμιση του χώρου της εργασίας σας που θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Και το τρίτο δεκαήμερο είναι τώρα η περίοδος όπου θα μπορέσετε να λάμψετε και να ξεχωρίσετε από οτιδήποτε ανταγωνιστικό υπάρχει γύρω σας. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις φοβερές ευκαιρίες που έρχονται για να κατακτήσετε όλα αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Και τώρα είναι πραγματικά ένα διάστημα σημαντικής επαγγελματικής για εσάς προβολής.
Πάμε Παρθένους με σημαντική κινητοποίηση, γράφουμε στα οικονομικά σας και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει μια σημαντική επιτυχία. Το πρώτο δεκαήμερο της Παρθένου είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένει τελικά και τη μεγαλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, εξηλαίωση. Επαγγελματικά νιώθετε ότι πατάτε καλύτερα στα πόδια σας και έχετε φανταστικές προοπτικές, ενώ είναι η κατάλληλη ώρα και η στιγμή για να μπορέσετε να δείξετε τι αξίζετε σε θέματα που αφορούν την εργασία σας. Ίσως και σε θέματα φήμης, όσοι ασχολείστε με κάποιο επάγγελμα που είναι πιο προς τη δημοφιλία, προσφυλές να έχετε μια σημαντική αναγνώριση. Το δεύτερο δεκαήμερο ίσως να αποκτήσει κάποια προβλήματα επί των διαπροσωπικών του σχέσεων, όμως οι όποιες επενδύσεις σας και οικονομικές κινήσεις σας θα στεφθούν με σημαντική επιτυχία, με αποτέλεσμα να βγαίνετε από σημαντικά διέξοδα. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου επιτέλους μπορεί να πει ότι επιστεγάζονται οι όποιες προσπάθειές του, μια σημαντική επιτυχία που έρχεται από θέματα σημαντικών συμφωνιών, μια καινούργια εργασία ή τέλος πάντων μια πολυπόθητη συνεργασία η οποία θα σας κάνει επιτέλους να αλλάξει η ζωή σας και η καθημερινότητά σας. Να πάμε ζυγούς. Επαγγελματικές υποχρεώσεις που κλείνουν. Σίγουρα είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα επί των εργασιακών σας θεμάτων. Νιώθετε επιτέλους και λίγο καλύτερα σε οτιδήποτε αφορά και θέματα ευεξίας. Το πρώτο δεκαήμερο του ζυγού είναι αυτό το οποίο θα νιώσετε ότι φεύγει από πάνω του ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος και έχετε επιτέλους την δυνατότητα να κάνετε μια πολύ σημαντική αλλαγή στη ζωή σας. Είναι τώρα η κατάλληλη ώρα και η κατάλληλη στιγμή για να υπερβείτε τα όποια εμπόδια και να μπορέσετε να κατακτήσετε στόχους σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού ίσως να υπάρξουν κάποιοι προβληματισμοί στον χώρο τον εργασιακό. Όμως μέσα στο επόμενο διάστημα νιώθετε ότι σας καταλαβαίνουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα και υπάρχει μια αίσθηση θαρπορής και αγάπης μέσα στο σπίτι, ενώ την ίδια στιγμή κάποια θέματα με τα οικονομικά σας άγχη λύνονται. Το τρίτο δεκαήμερο είναι αυτό το οποίο θα έχει επιτέλους μια σημαντική συμφωνία, την οποία θα κλείσει και θα τον οδηγήσει σε μια σημαντική επίτευξη σε θέματα εργασιακά και επαγγελματικά. Είναι τώρα ένα διάστημα το οποίο πραγματικά θα σας δώσει μια απίστευτη χαρά και ικανοποίηση σε θέματα της δουλειάς και βέβαια φαίνεται γενικότερα ότι βγάζετε αυτό που λέμε χρήματα από, από καταστάσεις που δεν το περιμένατε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το Σκορπιό, που είναι πρωταγωνιστής ο έρωτας στη ζωή του το επόμενο διάστημα. Αλίμονο, αλίμονο, αφού είναι ερωτικό ζώδιο. Παρά είναι αυτό το μήνα. Γενικά. Θέλει και ένα μέτρο. Κατευναστεί κάποιοι εδώ μέσα γενικότερα. Κρατεί αυτή η χαρά, η ευδαιμονία. Εντάξει, έχουν ίσως και μια έτσι ωραία ένταση γενικότερα. Για πες ρε Χριστό. Ναι, γενικότερα οι Σκορπιοί αν έχουν τα βασικά τα ερωτικά, η ένταση στο 50% έχει μειωθεί, έχει ηρεμήσει. Έτσι. Αυτό περιέγραψα πριν. Δώστε πάθος στους Σκορπιούς. Έτσι, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, το οποίο φαίνεται ότι έχει περισσότερο μια σημαντική ευχαρίστηση από θέματα δουλειάς. Είναι σαν κάτι το οποίο σας είχε αγχώσει εδώ και καιρό να επιλύετε και ίσως να καταφέρετε επιτέλους να έρθετε πιο κοντά με κάποια αγαπημένα σας οικογενειακά πρόσωπα. Ενώ υπάρχει και μια σημαντική μετακόμιση ή αγοραπολισία, η οποία θα σας δώσει μια πολύ μεγάλη χαρά. Το δεύτερο δεκαήμερο φλερτάρει, παίζει, διασκεδάζει. Είναι μια περίοδος όπου θα σας κάνει λίγο πιο παιχνιδιάρηδες και πιο ήρεμους, ενώ ταυτόχρονα είναι και η περίοδος η οποία σας ευνοεί στο να μπορέσετε να προχωρήσετε προς νέες επαγγελματικές συμφωνίες. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Σκορπιού είναι οι πρωταγωνιστές στον έρωτα, ένα από το πιο τυχερά δεκαήμερα στον έρωτα αυτό το διάστημα. Νέοι έρωτες, κατακτήσεις, ίσως να προχωρήσετε σε μια σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ένα γάμο και γενικότερα νιώθετε τρομερά ικανοποιημένοι μέσα από τις ερωτικές σας κατακτήσεις, οι οποίες θα πάρουν κυριολεκτικά φωτιά. Και πάμε στους τοξότες. Τοξότες, κλείσιμο δυσκολιών. Καλό αυτό. Ακριβώς, μετάβαση είναι ένα ζώδιο που έχει ταλαιπωρηθεί. Μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο της καθημερινότητας, πολύ πιο ευχάριστο, πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Και γι' αυτό και θα περάσουν και πάρα πολύ όμορφα, ιδιαίτερα οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου. Είναι σαν να φέγει από πάνω τους ένα απίστευτα μεγάλο βάρος, μια πολύ μεγάλη πίεση και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα που σας ανοίγει καινούργιες προοπτικές. Και γενικότερα θα μπορέσετε αρκετός κόσμος να πάρει τα πάνω του. Ταυτόχρονα είναι μια περίοδος η οποία θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσετε να κυριαρχήσετε σε θέματα επαγγελματικά και οικονομικά.
ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ότι είναι μια περίοδος τρομερά δημιουργική, γιατί φαίνεται ότι θα σας δώσει την ευκαιρία να προχωρήσετε σε νέα συμβόλαια. Το δεύτερο δεκαήμερο, πιο ήσυχο, αλλά τώρα βάζετε τις βάσεις για μια καινούρια επαγγελματική προοπτική και κατακτάτε επιτέλους πάρα πολλούς σημαντικούς εργασιακούς σας στόχους, ενώ κάποια χρήματα τα οποία περιμένατε από το εργασιακό σας περιβάλλον έρχονται. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του τοξότη είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να απαλύνει τις πληγές του μέσα από το εργασιακό του περιβάλλον και θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει τη ζωή του. Είναι μια φανταστική περίοδος κατάκτησης σε σκοπούς και στόχους, ενώ γενικότερα νιώθετε τρομερά ανανεωμένοι, γιατί επιτέλους φαίνεται ότι μέσα στην εργασία σας δικαιώνεστε. Πάμε στους εγώκερους, με σημαντική αλλαγή επιτέλους στα αισθηματικά σας. Και εσείς είσαστε οι σκοπικοί και οι εγώκεροι πιο ερωτιάρδες του ζωδιακού για αυτό το διάστημα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του εγώκερο, το οποίο πρέπει να περιμένει τώρα ξαφνικές γνωριμίες, επαφές, σεξουαλικότητα, κατάκτηση και γενικότερα είναι μια περίοδος φοβερής αναστάτωσης και φοβερής δημιουργικότητας και γενικότερα θεωρείτε ότι ίσως να μπορούσατε πέρα από το ερωτικό να δείξετε το ταλέντο σας και να καταφέρετε να κάνετε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, κάτι το οποίο περιμένατε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο δεκαήμερο ευνοείται για θέματα παιδιών, δημιουργικότητας, να μεγαλώσετε επιτέλους την οικογένειά σας αν θέλετε, ενώ και εσείς θα μπορούσατε να φλερτάρετε και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να ανανεωθείτε. Ενώ προφανώς το τρίτο δεκαήμερο του εγώκερου είναι το πιο κερδισμένο από όλα, με φοβερές επιτυχίες, με φοβερές κατακτήσεις, μια απίστευτη δημιουργική περίοδος για εσάς, όπου ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα και νιώθετε τρομερά ανανεωμένοι και κατακτάτε όλα τα ερωτικά θέματα τα οποία είχατε βάλει στο μυαλό σας. Ευνοήστε και για επανασυνδέσεις. Ωραία. Χριστιανά. Πάμε, Χριστιανά. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, περιμένω πώς και πώς. Να δω τι θα ακούσω. Πες με να κλείσω τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Είναι μια περίοδος για εσάς όπου οι υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια φανταστική επιτυχία σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας. Φανταστική στιγμή για να μπορέσετε επιτέλους να ξεπεράσετε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Ενώ σε θέματα καριέρας, το πρώτο δεκαήμερο του υδροχόου θα μπορέσει κυριολεκτικά να νιώσει ότι έχει την δυνατότητα να υπερβεί πολλά από τα εμπόδια του. Το δεύτερο δεκαήμερο του υδροχόου είναι αυτό το οποίο τώρα δικαιώνεται για τις προσπάθειές του. Ίσως ένα δικαστήριο να πάει πολύ καλά. Θέματα με σπουδές επιτέλους να υπάρξουν σημαντικές λύσεις. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι επιλύεται μια σημαντική ίσως επιτυχία, την οποία περιμένατε καιρό, σε κάτι που αφορά την εργασία σας. Προφανώς και οι κερδισμένοι, νομίζω είσαι σε αυτό το δεκαήμερο, είναι του τρίτου δεκαημέρου, οι οποίοι θα έχετε τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης και επιτυχίας. Είναι ένα μοναδικό διάστημα αυτό, το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να νιώσετε υπέροχα και θα μπορέσετε να εξελιχθείτε. Να τολμήσετε, υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου, να κάνετε κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό, να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Τολμήστε λοιπόν να κάνετε το μεγάλο βήμα, γιατί η επιτυχία είναι στα χέρια σας. Ορίστε μας. Και να κλείσουμε με το τρίτο δεκαήμερο του Ιχθύ, όπου έχουμε εδώ πέρα μια σημαντική ανάσα από διάφορες δύσκολες καταστάσεις και εμπόδια. Το πρώτο δεκαήμερο των Ιχθύων είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένει μια σημαντική επιτέλους ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν την εργασία του. Ίσως το πρώτο δεκαήμερο να μπορέσει να λυτρωθεί από θέματα δανείων ή οικονομικών υποχρεώσεων, ενώ γενικότερα θεωρείται ότι το επόμενο διάστημα είναι μια περίοδος φανταστικής επίτευξης σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά σας. Επίσης, επιτέλους ηρεμούν τα πράγματα στο σπίτι. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιχθύ είναι αυτό το οποίο λίγο πιέζεται από διάφορες οικονομικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, όμως το επόμενο διάστημα νιώθετε ότι υπερβαίνετε τα όποια εμπόδια και βγαίνετε τελικά νικητές. Καλό για οικονομικές συμφωνίες. Ενώ τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του Ιχθύ μπορεί να περιμένει μια ξαφνική χαρά σε θέματα που αφορούν τη δουλειά του ή πιθανόν ένας έρωτας ο οποίος είχε διακοπεί χωρίς λόγο ή πιθανόν υπήρχαν προβλήματα, τελικά να καταφέρετε να νιώσετε υπέροχο και να μπορέσετε να ανανεωθείτε. Επίσης, θεωρείται μια περίοδος όπου διώχνετε από πάνω σας τοξικούς ανθρώπους και μπορείτε να κάνετε νέα ξεκινήματα στη ζωή σας. Ζάχαρη. Αυτά τα πράγματα, ζάχαρη. Όχι, σε ευχαριστούμε. Έχω να σας ακούσω ώρα το και ελπίζω να με ακούτε. Αν... Σε ακούμε και σε αγαπάμε άλλο τόσο. Εσύ δεν μας ακούς, αλλά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο τηλεφωνικά, διότι έχει να μου δώσει χρήσιμες πληροφορίες. Τώρα σας άκουσα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, είσαι μοναδικός, Χριστό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.